Αρχίζεται η έντονη αντιπαράθεση για την καμπάνια του ΕΟΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι συνιστά κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, ενώ η κυβέρνηση απαντά πως η καμπάνια δεν κόστησε ούτε ένα ευρώ. Σε συνέντευξή του, Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως η ύφεση είχε έλθει πριν από την πανδημία. Τους χειρισμούς της κυβέρνησης από την αρχή της θητείας της στο πεδίο της οικονομίας βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του Αλέξης Τσίπρας. Στην συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει ότι ήδη μέχρι τον κορονοϊό η κυβέρνηση είχε διαψεύσει τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει προεκλογικά για μεγάλη ανάπτυξη. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020 είχαμε ύφεση 0,9% ενώ το lockdown έγινε τέλη Μαρτίου. Και τους δύο πρώτους μήνες είχαμε υστέρηση 2 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Η πανδημία λοιπόν δεν είναι δικαιολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φέρει την ύφεση πριν από την πανδημία. Ταυτόχρονα στυλιτεύει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Δεν μπορείς να προκαλείς πολιτικές εξελίξεις που θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια. Φρονώ ότι οι εκλογές εν μέσω πανδημίας θα ήταν μια τυχοδιοκτική κίνηση από τον κύριο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης με αφορμή την ιδέα υλοποίησης και το κόστος της τουριστικής καμπάνιας του ΕΟΤ. Για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και διεθνή διασυρμό έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας ένα βίντεο στη δημοσιότητα καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την καμπάνια η οποία σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε διαφήμιση γνωστής εταιρείας Καλλιντικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί οτιδήποτε ψεύτικο διακινούν τα τρόλ του διαδικτύου, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν κόστησε στο ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Επομένως, τα υποτιθέμενα 32 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν μία από τις πλέον επιπόλαιες προσπάθειες κατασκευής fake news από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε την καμπάνια μιας εταιρείας Καλλιντικών ως το όραμά του για τον ελληνικό τουρισμό, ανοίγοντας και επίσημα τον κύκλο του σκανδάλου των απευθείας αναθέσεων. Ας σκεφτούν οι φωστήρες του Μαξίμου. Δεν αρκεί η επικοινωνία. Οι επιχειρήσεις θέλουν πραγματική στήριξη για να λειτουργήσουν. Στη Ριβιέρα και το Vox αρχίζει απόψε τις προβολές του το καλοκαιρινό Midnight Express, εναρμονισμένο και αυτό με τις επιταγές της επανέναρξης των θερινών σινέμα και της ασφάλειας των θεατών. Πρώτη ταινία, το κλασικό Pink Flamingos του John Waters. Το Midnight Express εμφανίστηκε πριν από 4 χρόνια. Ήταν μια προσπάθειά μου να υπενθυμίσω στο κοινό της Αθήνας πως υπήρχε και αυτή η συνθήκη, η μεταμεσονύχτια. Είχα την πεποίθηση πως κάποιες ταινίες βλέπονται καλύτερα εκείνη την ώρα και ταυτόχρονα ήθελα να ξεφύγω και από την ελληνική λίγο οπτική του ότι αυτή η ζώνη είναι μόνο για cult ταινίες ή για trash ταινίες. Φτιάχτηκε μια ομάδα στο Facebook χωρίς δελτία τύπου, χωρίς καμιά προώθηση, χωρίς τίποτα, από στόμα σε στόμα, μέχρι που σήμερα αυτή η ομάδα αριθμεί 10.000 μέλη και οι προβολές είναι σχεδόν όλες sold out. Τουλάχιστον ήταν μέχρι την αρχή της καραντίνας. Και γι' αυτό, στην θερινή μας περίοδο, έχουμε δύο αίθουσες, το Vox και τη Ριβιέρα, στα Εξάρχεια και οι δύο, όπου παίζονται ταυτόχρονα οι ίδιες ταινίες κάθε Σάββατο, ταινίες που τις επιλέγω εγώ. Να πω ότι για χρόνια προσπαθούσα να βρω μια έδρα για το Midnight Express και συναντούσα κλειστές πόρτες μέχρι που βρέθηκε η Peggy Riga, η οποία άνοιξε τις πόρτες της Αβόρας, της Ριβιέρας και του Vox στο Midnight Express. Και ξεκινάμε αυτό το Σάββατο με το Pink Flamingos του John Waters, που θα είναι μια δωρεάν προβολή, γιατί είναι η πρώτη μας προβολή καλοκαιρινή και ήθελα να υπάρχει έτσι ένα εορταστικό vibe με κάποιο τρόπο. Και θα συνεχίσουμε με ταινίες πάλι μέσα από ένα ευρύ φάσμα, δηλαδή από τη μία έχει το Κομάντο με τον Σβαρτσενέγκερ, μία ρετρό πλέον περιπέτεια, πολύ χαρακτηριστική της εποχής, γεμάτη ματσίσμο και one-liners και ακραία βία, και από την άλλη το Badlands του Terrence Malick, που επίσης είναι μία ταινία με δύο ήρωες οι οποίοι μοιάζουν να ζουν σε έναν παράδρομο και σε έναν παράδρομο ουσιαστικά κινείται και το Midnight Express. Μικρή διάκοπη για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο για την αθλητική σας ενημέρωση με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και την επανεκκίνηση της Super League.